Για να φτιάξουμε υποδόγυρο με βολάν, γενικότερα βολάν στο Illustrator, κάνουμε το εξής. Καταρχάς χρειαζόμαστε το υποδόγυρο. Με Shift, με το Pen Tool, κάνουμε μία ευθεία και μετά κάνουμε το υποδόγυρό μας. Έστω ότι θα έχει αυτή την κλίση. Θα το βάψω με ένα άλλο χρωματάκι. Θα χαμηλώσω Window Transparency, το Opacity. Και θα κάνω ένα Object Lock Selection. Έχω τώρα το ποδόγυρο που θα πατήσει πάνω η φούστα. Παίρνω το Pen Tool. Ωραία. Βάζω μαύρο γέμισμα στο περίγραμμα. Στο γέμισμα δεν θα βάλω τίποτα. Ωραία. Και ξεκινάω από την άκρη. Και κάνουμε μερικά πατημένα ωμέγα. Ως εξής. Πρώτο ωμέγα. Και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε την καμπύλη αυτή, δεύτερο ωμέγα. Μπορούμε αντί για το Pen Tool να χρησιμοποιήσουμε άλλο εργαλείο. Νομίζω μπορούμε και να είναι και πιο εύκολο. Κάτσε το δοκιμάσουμε και το άλλο. Τρίτο ωμέγα. Στο περίπου και είναι και λίγο πιο καλλιτεχνικά. Πάμε στο άλλο εργαλείο. Είναι το Me, είναι το Pencil. Σαν ωμέγα. Ωραία. Στο περίπου, δεν είναι τόσο καλό. Μπορούμε να πάρουμε το anchor point και λίγο να τα φτιάξουμε. Κάνω λίγο και καλύτερα. Με το πλήν μπορούμε να αφαιρέσουμε και κάποια σημεία. Shift C, είναι το anchor point tool. Μας πειράζει να είναι και λίγο έτσι. Μια χαρά. Ας τα διαμορφώσουμε λίγο καλύτερα. Να μην είναι πάρα πολύ ψηλά, να είναι λίγο πιο πατημένα τα ωμέγα μας. Εδώ είσαι. Και τώρα. Η φούστα μας, για να την κάνουμε που συνεχίζει, το επιλέγουμε. Με το Pen Tool συνεχίζουμε να κάνουμε τη φούστα. Τώρα θα τη φτιάξω μέχρι εδώ. Ωραία. Βάρω. Και με το Pen Tool αρχίζουμε και ανεβάζουμε γραμμές. Μία γραμμή μέχρι εδώ. Η γραμμή, οι πλαϊνές παίρνουν βασικά... Κάτσε να κάνω λίγο σωστά τη φούστα, για να δείξουμε λίγο το από πάνω, τι γίνεται με το από πάνω. Ας πούμε ότι η φούστα έρχεται περίπου εδώ. Υποτίθεται ότι έχουμε body από πίσω, και ότι είναι συμμετρικό. Shift C και λίγο καμπυλώνει. Και λίγο καμπυλώνει, δεν είναι εντελώς ευθεία, καμπυλώνει και μετά γίνεται ευθεία. Ωραία. Και εδώ μπορεί να έχει και ένα ζωνάρι, ας το φτιάξω. Μπορώ να φτιάξω και με αυτό. Τώρα πρόχειρα. Arrange, send to back. Γεμίζω αυτά με χρώμα λευκό. Για να δείξουμε. Ωραία. Είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Τώρα πάμε να κάνουμε το ποδόγυρο. Με το Pen Tool τώρα, χωρίς γέμισμα, μόνο με μαύρο περίγραμμα, ξεκινάμε από εδώ και ανεβάζουμε, οι πλαϊνές παίρνουν και λίγο την κλίση από την πλαϊνή, γραμμούλες. Οι εσωτερικές θα είναι αυτές οι γραμμές πιο ψηλές, το Weight, από το Window ανοίγεται το Stroke και το Profile να έχει αυτό το Feathering, να σβήνει, να είναι έτσι. Και συνεχίζεις, κλικ σε αυτό το σημείο και κλικ εδώ. Με τη ρουφίχτρα μπορείς να ρουφίξεις αυτήν την εντολή. Το feathering θα το κάνω μετά σε όλες μαζί. Οι κεντρικές έρχονται λίγο με άλλη κλίση, με άλλη προοπτική. Έρχονται λίγο πιο εδώ. Αν είχαμε κάτι στο κέντρο θα ήταν μια τελείως ευθεία. Αυτά αρχίζουν λίγο σαν ομπρέλα που ανοίγει τις ακτίνες της, να το σκεφτείτε. Με το Pen Tool ερχόμαστε και εδώ. Μπορεί να είναι και μια πιο χαμηλή, δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο ύψος. Έτσι για φιγούρα. Τέλεια. Τις επιλέγω όλες αυτές. Με shift πατημένο και αριστερό κλικ τις επιλέγουμε μαζί. Και το profile δυστυχώς δεν το αντιγράφει με τη ρουφίχτρα. Θα πατήσουμε από εδώ όμως να μας το κάνει. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και τα από κάτω κομματάκια. Τι θα γίνει εδώ. Εδώ πρέπει να συνεχίσει, παιδιά. Εδώ πρέπει να συνεχίσει από κάτω και εδώ πάει το ύφασμα. Είναι η γραμμή παράλληλη ουσιαστικά με αυτήν εδώ. Είναι παράλληλες.
αλλά εμείς θα το σταματήσουμε μέχρι εδώ. Ιδανικά, μπορούμε να φτιάξουμε και ένα μικρό σχηματάκι, ένα τριγωνάκι, για να βάλουμε και σκιά. Δηλαδή, να το γεμίσουμε με λευκό, να κάνουμε διπλό κλικ, να το κάνουμε λίγο πιο γκρι και να το βάλουμε arrange and to back, πίσω από το ποδόγυρο, από τη φούστα. Πολύ ωραία. Να κάνουμε και άλλο ένα εδώ. Ή μπορεί και απλά έτσι να το κάνεις, επειδή μου και τελείωσες, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πατημένα ωμέγα. Φτιάξε πρώτα το περίγραμμά σου με το μολυβάκι σου στο χέρι, πώς το κάνεις. Και έτσι μπορεί να γίνει. Αυτά τα σημεία. Ή σκέτες γραμμούλες, θα το κάνω τώρα σκέτες γραμμούλες. Αυτή δηλαδή η γραμμή πάει παράλληλα με αυτή, αλλά σταματάει γιατί το ύφασμα της φούστας τη σταματάει. Πατάμε. P pen tool, V είναι το selection tool. Space bar για να πάμε λίγο πιο αριστερά. Παράλληλη. Αλλά σταματάει μέχρι εδώ. Πώς τις φτιάχνουμε αυτές τις παράλληλες, ξέχασα να πω. Τώρα θα το δείξω σε λίγο. Παράλληλη. Τέλεια. Για να πάρουμε. Πώς ανέβασα εγώ αυτές τις γραμμές. Λοιπόν, για να ξέρουμε από πού θα τα ανεβάσουμε αυτά, παίρνουμε από την αρχή τη γραμμή. Τσουκου, τσουκου, τσουκου. Πριν πάρει τη στροφή, ανεβαίνει. Συνεχίζουμε. Να το αλλάξω χρώμα αυτό για να είναι πιο κατανοητό. Χωρίς περιεργένισμα. Ωραία. Πάει, πάει, πάμε. Στη μαύρη γραμμή. Πριν πάρει τη στροφή, ανεβαίνει. Τελείωσες. Πάει, 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 πάει. Ακριβώς πριν πάρει τη στροφή, ανεβαίνει. Τελείωσες. Πάει, 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 πάει. Πριν πάρει τη στροφή, ανεβαίνει. Και παράλληλα με αυτή. Τελείωσες. Πάει, 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 πάει. Πριν πάρει τη στροφή, θα ανέβει. Και ούτω καθεξής. Πριν πάρουν τις στροφές, αρχίζουν και ανεβαίνουν. Έχετε αυτό το αποτέλεσμα της φούστας σας. Καλή επιτυχία.